Γεια σας παιδιά, η Ιωάννα εδώ και σήμερα θα δούμε τις ομοιότητες του διασημότερου επενδυτή στον κόσμο, του Warren Buffett, και ενός Έλληνα επιχειρηματία που φαίνεται να βαδίζει στα χνάρια του. Ο λόγος για τον Σοκράτη Κόκαλη. Προφανώς δεν έχουν κοινή επιχειρηματική πορεία, ίσως ούτε και κοινές αξίες γύρω από τις επενδύσεις, αλλά μερικές εξελίξεις ίσως να μας κάνουν να τους δούμε και τους δύο με άλλο μάτι. Okay, λίγο μπερδεμένα. Πάμε να τα εξηγήσουμε αναλυτικά. Πριν προχωρήσουμε όμως, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Freedom24, είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Παιδιά, ανοίξτε τον λογαριασμό σας στη Freedom24 από το link που θα βρείτε στην περιγραφή αυτού του βίντεο για να πάρετε την πρώτη σας δωρεάν μετοχή έως 700 ευρώ νηστά άνω των 25, χωρίς να κάνετε τίποτε άλλο. Γιατί όχι. Μιας που είμαστε επίσης εδώ, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μία καρδούλα. Βοηθάει πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube και σίγουρα αξίζει αυτό το βίντεο να το δει παραπάνω κόσμος. Και σας ευχαριστώ αλήθεια πολύ για όποια στήριξη. Παιδιά, τα βίντεο όμως σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν ή να ενημερώσουν. Δεν είναι επενδυτική συμβουλή, είμαι ερασιτέχνης επενδύτρια, επενδύω μόνο τα δικά μου χρήματα, δεν είμαι πιστοποιημένη. Ποτέ δεν παίρνουμε οικονομικές συμβουλές από το YouTube. Μόνο εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τις ειδικές. Και πάντα κάνουμε και την προσωπική μας έρευνα πριν επενδύσουμε σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Πριν από λίγες μέρες, ο Σοκράτης Κόκαλης εξαγόρασε την Ευρώπη Ασφαλιστική σε ένα deal άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά αυτό το deal έχει πολλά προηγούμενα από πίσω. Πριν πολλά χρόνια, ο Σοκράτης Κόκαλης άρχισε να δημιουργεί τον όμιλο Intracom με στόχο να δραστηριοποιηθεί σε μια σειρά από επιχειρηματικούς τομείς: η Intralot στα τυχερά παιχνίδια, η Intracat στις κατασκευές, η Intracom Telecom στην πληροφορική και η Intracom Defense στον τομέα της άμυνας. Πλέον μόνο η πρώτη βρίσκεται στα χέρια του, καθώς η Intracat πουλήθηκε στο εφοπλιστικό δίδυμο Μπάκου και Καϊμενάκη, η Intracom Telecom σε Ρώσους επενδυτές και η Intracom Defense πριν λίγους μήνες στην Ισραήλ. IAA. Έτσι λοιπόν, με πολύ ρευστότητα πλέον στα ταμεία, ξεκίνησε μια νέα περίοδο με εξαγορές που τον έφεραν σε άλλο επίπεδο. Αρχικά, εξαγόρασε την Κλουκίνας Λάπας, μια κατασκευαστική εταιρεία που είχε αφήσει τις κατασκευές και είχε αναλάβει να τρέχει το brand Mother Care εδώ και 20 χρόνια. Η Κλουκίνας Λάπας πρακτικά θα γινόταν η νέα ναυαρχίδα του, καθώς συμπεριέλευε και την νεοϊδρυθήσα Intracom Properties, μια εταιρεία real estate που θα διαχειριζόταν νέα αλλά και υφιστάμενα ακίνητα του ομίλου. Πλέον λοιπόν η Intracom Properties έχει και την Ευρώπη Ασφαλιστική μαζί και τώρα μάλιστα όλες μαζί αναμένεται να γίνουν οι European Holdings, που θα είναι και μέλος του χρηματιστηρίου Αθηνών, Αυτά λοιπόν για τον Κόκαλη. Από την άλλη μεριά, ο Warren Buffett δεν είναι χθεσινός στον κλάδο των ασφαλίσεων. Η πρώτη του επένδυση ήταν το 1995 στην ασφαλιστική Geico, που είναι πλέον η νούμερο 3 ασφαλιστική στις ΗΠΑ. Παράλληλα, ίδρυσε την Berkshire Hathaway Life, που αποτελεί συμπληρωματικό κομμάτι στις αντασφαλίσεις. Το 2022 αγόρασε έναντι 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων την Allegany, που ειδικευόταν σε ασφαλίσεις σπιτιών και περιουσιών, ενώ η τελευταία εξαγορά, ή βασικά μάλλον επένδυση, έγινε στην Chubb, μια εταιρεία γενικών ασφαλίσεων, στην οποία ο Buffett αγόρασε ένα μεγάλο μερίδιο έναντι 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εδώ να πούμε, παιδιά, μάλιστα ότι η Chubb από πέρυσι έχει ανοίξει και ένα R&D κέντρο στη Θεσσαλονίκη και αυτή τη στιγμή νομίζω κάνει και προσλήψεις. Ακραίο. Τσεκάρετε το. Θα με πείτε όμως τώρα, αφού έτσι έχουμε κάνει μια ιστορική ανάλυση, τι κοινό ρε εσύ, Ιωάννα, και έχουν αυτοί οι δύο. Νούμερο 1. Ο ένας είναι 93 και ο άλλος 85 ετών. Ζωή να έχουμε, παιδιά, αν στην ηλικία τους είμαστε γεροί και γερές και ακόμα ασχολούμαστε με επιχειρήσεις και εισηγμένες, μαγκιά. Αυτό δείχνει ίσως και ότι όταν κινείσαι, μένεις πάντα νέος και ζωντανός. Αυτό το τελευταίο αλήθεια το πιστεύω ακράδαντα, παιδιά. Η κίνηση είναι ζωή. Μη σταματάτε ποτέ να κάνετε πράγματα. Νούμερο 2. Και οι δύο χρησιμοποίησαν μια εταιρεία σαν μαμά για όλες τις άλλες εταιρείες. Τώρα, η μαμά εταιρεία είχε ένα και μοναδικό σκοπό: να διαχειρίζεται την ρευστότητα όλου του ομίλου και να κατανέμει κατάλληλα τους πόρους στις θηγατρικές εταιρείες για το μέγιστο αποτέλεσμα. Και φυσικά να πουλάνε και να αγοράζουν εταιρείες σύμφωνα πάντα με το συμφέρον του ομίλου και χωρίς συναισθηματισμούς. Νούμερο 3. Η τελευταία μεγάλη κίνηση και των δύο τώρα πρόσφατα ήταν στην ασφαλιστική αγορά. Ο Μεν Κόκαλης αγόρασε την Ευρώπη Ασφαλιστική πριν λίγες εβδομάδες, ενώ ο Warren Buffett αγόρασε πριν 2 χρόνια την Allegany, ενώ πρόσφατα αγόρασε ένα μεγάλο μερίδιο στην Chubb. Και εδώ έρχεται η ερώτηση: γιατί επενδύουν αυτές οι εταιρείες κολοσσοί? Πραγματικά η Intracom για την Ελλάδα είναι εταιρεία κολοσσός, όπως και η Berkshire Hathaway του Buffett. Γιατί επενδύουν σε ασφαλιστικές εταιρείες? Παιδιά, γιατί, αν το σκεφτούμε ρεαλιστικά, ο κλάδος των ασφαλίσεων έχει πολλές δυσκολίες, παιδιά, αλλά κυρίως έχει μία βασική μεγάλη δυσκολία. Οι πελάτες έρχονται σε σένα από φόβο. Αν μπορέσει να τους δώσει μία πιστική απάντηση, που περιλαμβάνει ένα λογικό κόστος, τότε θα κερδίσει τον πελάτη. Ο ανταγωνισμός, παιδιά, όμως, σε αυτές τις πιστικές απαντήσεις είναι τεράστιος. Καθώς υπάρχουν άπειρες ασφαλιστικές που προσφέρουν πανομοιότυπες υπηρεσίες. Πού διαφέρουν λοιπόν μεταξύ τους? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι επένδυσαν σε ασφαλιστικές? Παιδιά, αναφορικά με την διαφοροποίηση, είτε είναι εξειδικευμένες σε έναν κλάδο, παραδείγματος χάρη ασφάλεια σπιτιών,
αλεγκάνη, είτε έχουν εξαιρετικό customer service. Πέρα από αυτά όμως, που ναι, okay, μπορεί να βοηθήσουν αυτοί οι δύο άντρες να φτιαχτούν στις ασφαλιστικές τους, καθώς είναι χρόνια στο κουρμπέτι που λέμε, πέρα από αυτά, μια ασφαλιστική εταιρεία είναι ένας θησαυρός ευαίσθητων πληροφοριών για τους πελάτες της. Οπότε ένας στρατηγικός επενδυτής μπορεί να μοχλεύσει όλα αυτά τα στοιχεία, όχι ονομαστικά και προσωπικά, δηλαδή δεν κάνει κάτι με τα δεδομένα μη σωστό ή μη νομικό ή μη ηθικό, aggregated, δηλαδή συνολικά τα βλέπει τα data και τα δεδομένα, αλλά με όλα αυτά τα στοιχεία που θα πάρει με την εξαγορά μιας ασφαλιστικής, μπορεί να βγάλει κέρδος στις άλλες του εταιρείες. Αλλά και ούτε καν από αυτά τα δεδομένα των πελατών, υπάρχει και μια άλλη ιδέα, ας πούμε, που θα δώσω εγώ. Μια εταιρεία real estate θα ασφαλίζει όλα της τα ακίνητα στην ασφαλιστική του ίδιου ομίλου, δίνοντας φοβερή όθηση και στα έσοδα της ασφαλιστικής, που θα πληρώνεται γιατί θα ασφαλίζει αυτά τα ακίνητα, αλλά δίνοντας όθηση και στο χαρτοφυλάκιο των ακινήτων, γιατί πλέον είναι όλα ασφαλισμένα. Ε? Και προφανώς δίνοντας μεγάλες εκπτώσεις στους τελικούς πελάτες ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Το πιάσαμε. Καταλάβαμε γιατί, ενώ δεν βγάζει εξ αρχής κάποιο συγκεκριμένο νόημα, τελικά μια ασφαλιστική μπορεί να παντρευτεί με έναν όμιλο εταιριών και να πάει και πολύ καλά αυτός ο γάμος. Αλλά παιδιά, να βάλουμε έναν αστερίσκο εδώ. Αυτά γινόντουσαν μέχρι πρόσφατα, κυρίως όμως στην Αμερική, ε. Εσείς τι πιστεύετε, έχουμε κάποιο αντίστοιχο παράδειγμα στην Ελλάδα? Ή βασικά μπορούν να δουλέψουν εδώ όλα αυτά? Γράψτε μου από κάτω για να μπαίνουμε στο κλίμα. Κυρίως θέλω να συζητήσουμε και για το αν ο Κόκαλης έκανε σωστή ορθή κίνηση με την αγορά της Ευρώπης ασφαλιστικής. Αλλά φυσικά μένει να το δούμε πώς θα πάει το πράγμα για τον Κόκαλη και φυσικά για το γιο του που έκανε και πολιτικό κόμμα. Ε. Κλείνοντας λοιπόν, να ευχαριστούμε ακόμη μια φορά τη Freedom 24 που ήταν ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Αναμένω ερωτήσεις ή απορίες για τα όσα είδαμε σήμερα ή ιδέες για επόμενα βίντεο. Αυτά από εμένα. Σας φιλώ και τα λέμε αύριο.